Βασιλεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε απευθείας στο ψητό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε ένα πολύ κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και για το μέλλον μας εδώ της οικονομίας και ουσιαστικά να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά. Αρχικά, ναι. Θα ανοίξει ποτέ, θα ανοίξει ο τουρισμός φέτος? Θα ανοίξουν οι πύλες εισόδου της χώρας να δεχτούμε τουρίστες? Ναι, ο σκοπός είναι να ανοίξουν οι πύλες εισόδου. Καταλαβαίνετε ότι μια οικονομία ιδιαίτερα που στηρίζεται τόσο πολύ στον τουρισμό, γιατί εκεί έχουμε πολλά και ποικίλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν μπορεί να αφήσει τις πύλες εισόδου κλειστές. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα εξασφαλίζει και διασφαλίζει την επιτυχή αντιμετώπιση που έχουμε ως τώρα διαφυλάξει ως κόρυνο οφθαλμό. Δηλαδή πάμε λοιπόν για σεζόν Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, ας πούμε. Εκεί θα εστιάσουμε σε πρώτο βαθμό και φυσικά σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να δούμε πώς, γιατί θα υπάρξει κάποια ζήτηση. Όσο περνάει ο καιρός, η ζήτηση θα αυξάνεται, γιατί θα αυξάνεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου και δεν θα έχει αντιμετωπιστεί, θα έχει χαθεί μεγάλο μέρος της χρονιάς. Άρα θα υπάρχει φέτος η προϋπόθεση να υπάρξει και κάποια ζήτηση και για τους επόμενους μήνες, Οκτώβριο, ίσως και Νοέμβριο. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε σε δεύτερο χρόνο, ξαναλέω, αφού λύσουμε τα ζητήματα της κυρίως σεζόν. Έχετε εικόνα εσείς ότι δεν θα ανοίξουν αρκετά ξενοδοχεία φέτος? Αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, η αγορά φυσικά απαρτίζεται από τα μεγάλα ξενοδοχεία και από τα μικρότερα. Και μιλάμε πάντοτε για τα εποχιακά, τα ξενοδοχεία του καλοκαιριού που ανοίγουν. Όσον αφορά τα μικρότερα, είναι ευκολότερο να ανοίξουν γιατί στηρίζονται πολύ σε προσωπική εργασία, οικογενειακή εργασία, έχουν μειωμένα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν λίγο να είναι ανοιχτά και να κρατήσουν χαμηλά τα έξοδά τους. Τα μεγάλα όμως ξενοδοχεία θα είναι πιο, ας το πούμε, σκληροί υπολογισμοί. Εμείς ως Υπουργείο είμαστε συνέχεια σε επαφή με όλους τους tour operator και με την περασμένη εβδομάδα και έχω μια σειρά από τηλεδιασκέψεις μαζί τους αυτή την εβδομάδα, ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να γεμίσουν και αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία και έτσι σε μεγάλο βαθμό να ανοίξουν. Δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξουν στην πλήρη δυναμικότητά τους, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον. Από το εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προγραμματισμός? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό πρέπει να το πούμε. Έχουν σταματήσει οι ακυρώσεις διότι υπάρχει ευελιξία, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αυτή τη στιγμή και να ακυρώσεις, δεν παίρνεις τα λεφτά σου, παίρνεις βάουτσερ. Όλο αυτό το πλέγμα δηλαδή που φτιάξαμε βοηθάει ώστε να μην υπάρχουν εν συνεχεία ακυρώσεις. Όμως αυτό που περιμένει ο κόσμος και που περιμένουν οι tour operator είναι να συμφωνήσουμε μαζί τους τις υγειονομικές διαδικασίες, τι θα υπάρχει ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στους καλεσμένους, στους φιλοξενούμενους, από τη μία μεριά, και από την άλλη να ανακοινώσουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, το οποίο είμαστε σε συζητήσεις και με τον ΕΟΔΗ, ώστε όταν αρχίσει να ανακοινώνεται ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα, να μπορούμε να βάλουμε και το άνοιγμα των εποχιακών ξενοδοχείων σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Γιάννη, μισό λεπτό, έρχομαι σε σένα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα γίνονται τεστ σε αυτούς που θα έρχονται? Αυτή είναι μια μεθοδολογία. Αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε φυσικά και με τις διάφορες χώρες και γι' αυτό πιέζουμε και πίεσα και εγώ και προσωπικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει όλους στο τραπέζι για να υπάρξουν τέτοιου είδους πρωτόκολλα. Κατά την άποψή μου, το τεστ, αν το κάνουμε χώρα-χώρα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν όμως συμφωνήσουμε όλοι από την αρχή, τότε μπορούν να γίνουν στην είσοδο, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε πολύ, πολύ καλύτερη μεθοδολογία και λιγότερα προβλήματα. Εννοείται ότι ο Γερμανός να το κάνει στη Γερμανία και να ενημερώνει με κάποιο τρόπο ότι μπορεί να φύγει και να το ξέρουμε εμείς εδώ ότι έχει ελεγχθεί στη Γερμανία. Ακριβώς, και αυτό το λεγόμενο, ας το πούμε, υγειονομικό διαβατήριο, για να το πούμε, να δώσουμε ένα τίτλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχετε, να το έχετε εξελίξει. Υγειονομικό διαβατήριο το λέμε τώρα. Θα έχουμε και άλλο διαβατήριο δηλαδή? Δεν είναι, το λέμε, ας το πούμε, χάρη σημείας έτσι. Αλλά πάντως ότι θα υπάρχουν και έλεγχοι σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά αυτό έχει μια πολυπλοκότητα, άλλο στα αεροδρόμια, άλλο στα κερσαία σύνορα και άλλο στα λιμάνια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους λειτουργίας που να είναι ρεαλιστικοί. Και γι' αυτό περιμένουμε και από τον ΕΟΔΗ τι είναι εφικτό. Ρωτούσατε, συζητούσατε προηγουμένως, ποια τεστ είναι αξιόπιστα, ποια δεν είναι.
ποια μεθοδολογία, γιατί και ο σκοπός βέβαια είναι να έχει ένα ρεαλισμό αυτό. Να μην περιμένεις 8 ώρες, διότι προφανώς μετά γίνεται. Προφανώς. Μη πρακτικό. Αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να βγαίνει σε 5-10 λεπτά, να παίρνεις αποτέλεσμα και να είναι και αξιόπιστο βεβαίως. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντα σε 5-10 λεπτά. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, αλλά πάντως να είναι μια λογική, λογικός χρόνος. Έλα, Γιάννη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχω αρκετά ερωτήματα και από αρκετούς φίλους ξενοδόχους που μου έχουν στείλει μήνυματα. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θα ανακοινώσετε νέα αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτή που υπάρχει έως τώρα είναι για τις, έως τις 30 Απριλίου. Θα υπάρξει επιμήκυνση σε αυτό, στην αναστολή? Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα σταδιακής άρσης των περιορισμών, θα συμφωνήσουμε με τον ΕΟΔΗ σε ποιο σημείο του χρονοδιαγράμματος θα μπουν και τα ξενοδοχεία. Το λογικό δεν είναι να είναι τα πρώτα τα οποία θα ανοίξουν, διότι είναι μεγάλες κατά τεκμήριο μονάδες που συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος. Άρα θα το δούμε σε συνεργασία τις επόμενες μέρες, πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις από τον κύριο Τσιόδρα και την πολιτική προστασία για την σταδιακή άρση των μέτρων, να δούμε το σημείο στο οποίο. Άρα πάμε σε παράταση των μέτρων, καταλαβαίνουμε. Δεν θέλω να το πω, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δεν θέλετε να το πείτε, αλλά έτσι είναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν θα ήταν παράλογο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, το σχέδιο επαναλειτουργίας θα γίνει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, δηλαδή θα υπάρχει πρωτόκολλο για τα ξενοδοχεία που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, κύριε Υπουργέ? Και ποιο θα είναι αυτό? Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, η ομάδα κρούσης, η Task Force για τον τουρισμό, που ο σκοπός μας είναι να βάλουμε ακριβώς τους κανόνες επανεκκίνησης τουριστικού μας προϊόντος. Προφανώς πρέπει να δούμε σφαιρικά το ταξίδι ενός ταξιδιώτη από τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι του μέχρι που γυρίζει. Αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, τι κάνει στη χώρα του, αν ελέγχεται, πώς και τι, και βέβαια τι γίνεται από τη στιγμή που φτάσει. Αυτό σημαίνει ποια είναι τα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων και των μονάδων, αλλά ανάλογα με το μέγεθός τους, αντίστοιχα των χώρων που μπορεί να επισκεφθεί, από μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν να μπουν. Υπάρχει ήδη από τον ΕΟΔΗ μια σειρά από, ας το πούμε, οδηγίες για το πώς έπρεπε ως τώρα να λειτουργούν. Αυτές θα τις επικαιροποιήσουμε ώστε να γίνουν λειτουργίες για την επόμενη ημέρα της μαζικής υποδοχής κόσμου. Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι με τον εξωτερικό τουρισμό χτυπημένο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα είναι η αριθμή που περιμέναμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν είναι πάρα πολύ μικρή πια, μικραίνει απελπιστικά για όλους. Θέλω να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι θα χαθείτε τελικά η χρονιά φέτος ή αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι και εάν θα δοθούν κίνητρα με κάποιο τρόπο ώστε να υπάρξει εσωτερικός τουρισμός. Ωραία, όσον αφορά το πρώτο, οι προβλέψεις που κάνουμε όσο περνάει ο καιρός, ξέρετε ότι επανυπολογίζουμε προς το χειρότερο μάλλον παρά προς το καλύτερο. Ανάλογα και με το κάθε χώρα πώς ανοίγει, υπάρχουν κάποια μοντέλα που μας λένε ότι ίσως και στην καλύτερη περίπτωση το 50% να είναι δεδομένο της πτώσης του τουρισμού, ανάλογα βέβαια και με το πώς θα ανοίξουν. 50% τώρα, το 50% είναι το καλό σενάριο? Σε κάποια μοντέλα το 50% είναι το καλό σενάριο. Σε άλλες περιπτώσεις το 50% είναι, ας πούμε, πιο κοντά προς τα αρνητικά σενάρια. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η δουλειά που θα γίνει τώρα να σχεδιαστεί σωστά, ώστε κάθε εβδομάδα και κάθε 15ήμερο που κερδίζουμε είναι κρίσιμο για τον τουρισμό. Να σας δώσω ένα νούμερο. Το 50-60% των εσόδων τους είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και το 80% της κερδοφορίας τους είναι τότε. Αυτό σημαίνει ότι το να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε σχετικά ομαλά τους δύο αυτούς μήνες θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, αυτό που βλέπουμε να διαμορφώνεται είναι το εξής. Είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε τουρισμό από μακριά. Ναι. Δύσκολα κάποιος θα πάρει το αεροπλάνο από τις ΗΠΑ ή από την Ασία για να έρθει στη χώρα μας. Ο τουρισμός που θα υπάρξει στην Ευρώπη θα είναι μέσα στην Ευρώπη, το πιο πιθανό. Αυτό έχει, ας πούμε, δεν θα,
θα έρθουν από μακριά, σημαίνει ότι δεν θα φύγουν και οι Ευρωπαίοι προς μακριά. Ναι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας έχει ένα βαντάζ. Δηλαδή στις περιοχές της Μεσογείου θα μας προτιμήσουν, το καταλαβαίνουμε. Γιατί σωστό. Η πιο ασφαλής χώρα. Σωστό. Απλώς πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο παραδοσιακό μας προϊόν, ήλιος και θάλασσα, γιατί αυτό είναι το αβανταζό. Ποιος θέλει να είναι ασφαλής, θα μείνει στη χώρα. Για τον εσωτερικό τουρισμό θα υπάρχουν κάποια κίνητρα, κάποιες προβλέψεις? Εμείς το προτείνουμε και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Ο εσωτερικός τουρισμός έχει τα τελευταία 10 χρόνια, να μην πω καταρρεύσει, αλλά μειωθεί δραστικά. Ακριβώς διότι... Ούτε ξανασυναντάμε τον κύριο Θεοχάρη, αφού αποκαταστήσαμε την επαφή. Λοιπόν, θα δοθούν κίνητρα στους Έλληνες, εδώ είναι το θέμα. Αν θα δοθούν με κάποιο τρόπο κίνητρα, ταξιδέψουμε εμείς, αφού δεν θα έρθουν οι ξένοι. Ναι. Εμείς αυτό το προτείνουμε. Έλεγα ότι φυσικά δεν υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής δυσκολίας υψηλός εσωτερικός τουρισμός. Εμείς προτείνουμε ότι είναι ώρα να τον ενισχύσουμε. Προφανώς τα δημοσιονομικά περιθώρια ορίζονται από το Γενικό Λογιστήριο και από το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις. Όταν έρθει η στιγμή να ανοίξουμε, θα έχει αποφασιστεί. Και στους ξενοδόχους πρέπει να απευθυνθείτε, να κάνουν καλές τιμές. Αυτό, αν θέλετε, μας το λύνει η αγορά. Υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία που φέτος οι ξενοδόχοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και για τους Έλληνες. Είναι προφανές. Θα στραφούν προς τα εκεί. Σε επόμενη σύνδεση θέλω να μας πείτε τι γίνεται και με τα περιφερειακά επαγγέλματα τουρισμού, τα οποία έχουν τρομερό πρόβλημα. Τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ και τα σχετικά. Δεν είστε αμυγός. Έχουμε κάνει ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας και προς αυτά. Κάναμε κάθε προσπάθεια, όποιες τρύπες υπήρχαν, σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, να τις κλείσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά μικρομάγαζα, κύριε Θεοχάρη, που τώρα έχουν το αναπτυξιακό θέμα. Πρέπει να δούμε. Τώρα το κρίσιμο είναι να ξεκινήσει γρήγορα το τουριστικό προϊόν και όλοι αυτοί να βρουν έστω μέρος του τζίρου τους. Όχι όλο φέτος, αλλά μέρος του τζίρου τους. Και του χρόνου να ξεκινήσουμε από ένα πολύ καλύτερο σημείο και να κερδίσουμε μέσω πρόθυμα.